Πώς χτίζονται λοιπόν οι συνήθειες και πώς μπορούμε και εμείς να αξιοποιήσουμε, χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον μηχανισμό που έχει έτσι και αλλιώς το σώμα μας, ο εγκέφαλός μας, έτσι ώστε να χτίσουμε συνήθειες που μας εξυπηρετούν. Έχω χρόνια να μιλήσω εδώ για τις συνήθειες και τον επαναπρογραμματισμό του εγκεφάλου μας σε σχέση με το πώς δημιουργούμε νέες συνήθειες για να πετύχουμε αυτούς τους νέους στόχους. Με τους θεραπευόμενούς μου είναι ένα συχνό ζήτημα το οποίο έρχεται και ξαναέρχεται και αναδύεται στην επιφάνεια, κυρίως γιατί παρατηρούμε πως κάποιες από τις συνήθειες που ήδη έχουμε στη ζωή μας εμποδίζουν τους στόχους μας. Δηλαδή κάποια στιγμή θέλω να πετύχω κάτι ή είναι πολύ καιρός, πολλά χρόνια που προσπαθώ να πετύχω κάτι και παρατηρώ πως σε εισαγωγικά θα πω τη λέξη, σαμποτάρω τον εαυτό μου. Τη βάζω σε εισαγωγικά γιατί προφανώς αυτό δεν γίνεται συνειδητά. Γίνεται σε ένα ασυνείδητο επίπεδο και ένα από τα επίπεδα του ασυνείδητου κομματιού μέσα από τα οποία σαμποτάρουμε, αυτοσαμποτάρουμε τον εαυτό μας, είναι το κομμάτι των συνηθιών. Δηλαδή έχω διαμορφωμένες κάποιες συνήθειες, κάποιο συνηθισμένο τρόπο επιλογής, διαδικασιών, δράσεων, δραστηριοτήτων, ενεργειών στη ζωή μου και αυτό το ασυνείδητο επίπεδο μέσα στο οποίο είναι ήδη διαμορφωμένες αυτές οι συνήθειες σαμποτάρει τους στόχους μου, σαμποτάρει τα όνειρά μου γιατί αυτές οι επιλογές δεν με πηγαίνουν πιο κοντά στους στόχους μου αλλά με απομακρύνουν από αυτούς, δεν με πηγαίνουν εκεί που θέλω. Ας μιλήσουμε λοιπόν για το χτίσιμο των συνηθειών, ξεκινώντας με τον πρώτο μύθο. Ένα μύθο ότι οι συνήθειες ή μία συνήθεια που επιλέγω εγώ να καλλιεργήσω, να αναπτύξω, να εγκαθιδρύσω στη ζωή μου, μία συνήθεια χρειάζεται 21 μέρες για να γίνει αυτόματος πιλότος. Αυτόματος πιλότος σημαίνει ότι μπορώ αυτή τη συνήθεια να την εφαρμόζω εύκολα στη ζωή μου. Θα ήθελα εδώ να μιλήσω, πριν μιλήσω για το μύθο των 21 ημερών για τον αυτόματο πιλότο, για την έννοια του αυτόματου πιλότου, γιατί θα το ξαναβρούμε μπροστά μας. Αυτόματος πιλότος, σαν κριτήρια δηλαδή του τι σημαίνει συνήθεια η οποία έχει κατακτηθεί, τι σημαίνει συνήθεια που έχει μπει στον αυτόματο πιλότο, δεν σημαίνει ότι είναι αντανακλαστικό. Η έννοια του αυτόματου πιλότου και η έννοια του αντανακλαστικού είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι άλλο το αντανακλαστικό που έχει να κάνει με έμφυτο υλικό, δηλαδή με μία, σε εισαγωγικά θα πω τη λέξη, συνήθεια του εγκεφάλου που είναι μέσα στον ασυνείδητο ενστικτόδη μου εγκέφαλο ήδη από τη γέννησή μου. Είναι ένα έμφυτο υλικό αυτή η συνήθεια, η οποία ονομάζεται αντανακλαστικό και είναι άλλο πράγμα οι συνήθειες για τις οποίες θα μιλήσουμε σήμερα, οι συνήθειες που έχουν να κάνουν με τον αυτόματο πιλότο δηλαδή, οι συνήθειες που λέμε θέλω να γίνουν αυτόματος πιλότος. Αυτές οι συνήθειες, παύλα που γίνονται αυτόματος πιλότος, δηλαδή που έχουν κατακτηθεί, είναι συνήθειες που κατακτώνται μέσα από εξάσκηση, μέσα από πρακτική, είναι δηλαδή μία μαθημένη συμπεριφορά. Άρα, ο διαχωρισμός εδώ είναι άλλο το αντανακλαστικό και άλλο η μαθημένη συμπεριφορά. Εμείς εδώ τείνουμε να λέμε αυτή τη μαθημένη συμπεριφορά αυτόματο πιλότο ή λέμε να μπει αυτή η συνήθεια στον αυτόματο πιλότο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για αντανακλαστικό. Το λέω αυτό γιατί περισσότεροι άνθρωποι περιμένουν ότι μετά από 21 μέρες ή μετά από όσες μέρες, θα εξηγήσω ποιος είναι ο μύθος εδώ και ποια είναι η ακρίβεια, η συνήθεια που έκανα κάθε μέρα, που εφάρμοζα κάθε μέρα, που έβαζα σε εφαρμογή κάθε μέρα, η πράξη, η δράση, με στόχο να γίνει συνήθεια, αυτή η πράξη, η δράση μετά από 21 μέρες θα είναι αντανακλαστικό. Δηλαδή θα βγαίνει τόσο εύκολα που δεν θα χρειάζεται καν να το σκέφτομαι. Η διαφορά λοιπόν του αντανακλαστικού από την μαθημένη συμπεριφορά, παύλα που έχει γίνει συνήθεια, παύλα που έχει μπει στον αυτόματο πιλότο, η διαφορά είναι ότι στη μία κατάσταση, στο αντανακλαστικό, δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα, βγαίνει αυτόματα, αυθόρμητα, οργανικά, από μόνο του, καμία προσπάθεια, καμία δράση, καμία σκέψη.
Ενώ στη διαμόρφωση της συνήθειας, ακόμα και όταν έχει διαμορφωθεί, ακόμα και όταν έχει μπει στον αυτόματο πιλότο, θέλει ενθάρρυνση. Ποια είναι τα κριτήρια λοιπόν ότι μία δραστηριότητα, μία συνήθεια έχει μπει στον αυτόματο πιλότο και θεωρούμε ότι έχει κατακτηθεί? Το κριτήριο δεν είναι να έχει γίνει αντανακλαστική. Δεν θα γίνει ποτέ αντανακλαστική. Είναι άλλο το αντανακλαστικό και άλλο η διαμόρφωση της συνήθειας και μία κατεκτημένη συνήθεια. Η συνήθεια λοιπόν σημαίνει ότι στο 80 περίπου της 100 των περιπτώσεων, στο 80% των στιγμών μέσα στη ζωή μου που θέλω να εμφανίσω αυτή τη συνήθεια, την εμφανίζω. Δεν την εμφανίζω συνέχεια, στο 100% των περιπτώσεων, στο 100% των στιγμών, στο 100% των ημερών μέσα σε μια χρονιά, την εμφανίζω στο 80%. Ίσως λίγο λιγότερο, ίσως λίγο περισσότερο, απλά σχηματικά το 80% είναι ένας αριθμός, ένα ποσοστό που θα λέγαμε πέτυχα αυτή η συνήθεια να είναι στον αυτόματο πιλότο. Άρα όσοι από εσάς περιμένουν ότι θα πρέπει να πετυχαίνουν μία συνήθεια στο 100%, δηλαδή να γίνει αντανακλαστική, έχετε μία μη ρεαλιστική προσδοκία και δεν θα επιτευχθεί ποτέ. Άρα ο στόχος μας εδώ, ρεαλιστικός στόχος αλλά και δύσκολος, είναι το 80%. Άρα το ένα κριτήριο είναι το 80% και το άλλο αυτή η συνήθεια πια να μου έρχεται η εφαρμογή της εύκολα. Δηλαδή να μην δυσφορώ πολύ, να δυσφορώ ίσως ελάχιστα κάποιες μέρες, αλλά πάντοτε να χρειάζομαι ενθάρρυνση. Να χρειάζεται να ενθαρρύνω τον εαυτό μου με έναν σωστό, ταιριαστό εσωτερικό διάλογο για να μπαίνω σε αυτή την συμπεριφορά που την, όπως είπαμε, την έχω κατακτήσει ως συνήθεια. Άρα, κατάκτηση συνήθειας δεν σημαίνει αντανακλαστικό, δεν σημαίνει ότι δεν σκέφτομαι καν αυτό που θα κάνω, χρειάζομαι και πάλι μία μικρή ενθάρρυνση. Θα φέρω ένα παράδειγμα εδώ και θα επιστρέψω στο μύθο των 21 ημερών. Ας πούμε ότι η συνήθεια που θέλω να αναπτύξω είναι να κάνω έναν πρωινό περίπατο. 30 λεπτά πρωινό περίπατο ή έναν περίπατο μετά το φαγητό 30 λεπτών. Είναι μια συνήθεια που θέλω να αναπτύξω για να βελτιώσω την πέψη μου, την κυκλοφορία του αίματος στο κορμάκι μου, να βελτιώσω λίγο τη φυσική μου κατάσταση, να είμαι έξω, να περπατήσω, να είμαι στη φύση, να εκτονωθώ, οτιδήποτε. Εγώ λέω τη λέξη περίπατο, εσείς βάλετε όποια άλλη σωματική δραστηριότητα μπορεί να έχετε στόχο ως θέλω να γίνει συνήθειά μου να μπει στον αυτόματο πιλότο. Αυτό σημαίνει ότι το αποτέλεσμα που θα καταλάβω εγώ ότι το πέτυχα να μπει στον αυτόματο πιλότο, είναι ότι στο 80% των ημερών που έχει μία χρονιά, εγώ κάνω αυτόν τον 30 λεπτό περίπατο. Και για να μπω σε αυτή τη συμπεριφορά, για να κάνω την εκκίνησή της, την έναρξή της, χρειάζομαι μικρή ενθάρρυνση. Στην αρχή θα είναι πιο δύσκολο, μετά το φαγητό ή όταν ξυπνάω το πρωί, να ενθαρρύνω τον εαυτό μου να πάω για αυτό τον περίπατο. Στην αρχή θα είναι δύσκολο και μετά από κάποιους μήνες θα είναι εύκολο. Και πάλι όμως θα χρειάζεται προσπάθεια. Δεν θα είναι αντανακλαστικό. Ξυπνάω το πρωί και χωρίς να το καταλάβω καν, απλά φοράω τα παπούτσια μου, τη φόρμα μου και πάω για τον περίπατο. Και πάλι θα χρειάζομαι ενθάρρυνση. Θα μιλήσουμε και λίγο παρακάτω για αυτό το είδος της ενθάρρυνσης και τι δυσκολίες μπορεί να υπάρχουν εκεί. 21 μέρες. Λοιπόν, το 21 μέρες ότι αναπτύσσεται μία συνήθεια και μπαίνει στο αυτόματο πιλότο, στον αυτόματο πιλότο, είναι μύθος, χωρίς να σημαίνει η λέξη μύθος ότι είναι ψέματα. Να κάνουμε λοιπόν εδώ ένα διαχωρισμό. Δεν είναι ότι είναι ψέμα, είναι όμως μύθος ότι για όλους τους ανθρώπους αυτό το χρονικό διάστημα είναι ικανό και επαρκές για το χτίσιμο συνήθειας που θα μπει στον αυτόματο πιλότο. Είναι μύθος ότι για όλες τις συνήθειες, για όλο το είδος δηλαδή των συνήθειών που θέλουμε να αναπτύξουμε, είναι επαρκές το 21 μέρες. Τα νέα λοιπόν δεδομένα λένε το εξής. Να πω για ποιο λόγο δεν είναι ψέμα όμως. Γιατί πράγματι στις έρευνες που έγιναν την προηγούμενη δεκαετία βρέθηκε ότι, και εδώ θα μεταφέρω ποιο είναι το ακριβές, το minimum,
Λέω τη λέξη minimum, όχι τη λέξη maximum, το minimum των ημερών που χρειάζεται για να χτιστεί μία συνήθεια. Η minimum συνήθεια, τονίζω το minimum, δηλαδή κάτι εύκολο και όχι κάτι δύσκολο, που θέλετε μερικοί να αλλάξετε τη ζωή σας σε 21 μέρες. Να αλλάξω τη ζωή μου, δηλαδή κάνοντας μία μαζική αλλαγή, να εφαρμόσω, να βάλω στη ζωή μου μία συνήθεια από το πουθενά, που απαιτεί πολύ μεγάλη προσπάθεια, είναι δύσκολη, δεν την έχω καταφέρει ποτέ και θα αλλάξει όλη μου τη ζωή, να το καταφέρω σε 21 μέρες. Άρα, μία πάρα πολύ μικρή συνήθεια, ποιο θα είναι το πολύ μικρό? Αν όλα τα προηγούμενα χρόνια έπινα 3 ποτήρια νερό και θέλω να βελτιώσω την ενυδάτωση του σώματός μου και να πίνω περισσότερο νερό, μία συνήθεια μικρή που μπορώ να κατακτήσω, δηλαδή ένας στόχος μικρός, είναι το να πίνω 4 ποτήρια νερό ή 5 ποτήρια νερό. Όχι από τα 3 ποτήρια νερό να πάω στα 8, ούτε καν αυτό. Άρα το minimum, αυτό έδειχναν οι έρευνες, το minimum για να μπει στον αυτόματο πιλότο, μία minimum έντασης και δυσκολίας συνήθεια, είναι 21 μέρες. Τώρα, εάν μιλάμε για μία πιο δύσκολη κατάσταση, τότε το 21 μέρες παίρνει χ και περνάμε στους μήνες. Λοιπόν, οι νέες έρευνες δείχνουν το εξής. Ευτυχώς πια είναι πολύ πιο ξεκάθαρης και ακριβής. Ή να το πω διαφορετικά, έχουμε καλύτερη πρόσβαση σε αυτές και έχουμε τη δυνατότητα να βλέπουμε το range, το εύρος. 18 μέρες είναι το minimum, που επαναλαμβάνω, το 18 μέρες δεν αφορά προφανώς σε όλους, σε όλα τα επίπεδα δυσκολίας κατάκτησης μιας συνήθειας, ούτε έχει να κάνει με το επίπεδο δυσκολίας που έχει ο κάθε άνθρωπος σε προσωπικό επίπεδο. Άρα το 18 μέρες έχει να κάνει με μία συνήθεια εύκολη που και μάλιστα είναι εύκολη και για κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους. Για άλλους μπορεί αυτή η εύκολη συνήθεια να είναι δύσκολη. Άρα 18 μέρες έως 248. Άρα ουσιαστικά εδώ πέρα μεταφερόμαστε στην έννοια των μηνών, ότι στην πραγματικότητα, έτσι για να είμαστε ρεαλιστές και ρεαλίστριες εδώ, χρειαζόμαστε μήνες για να κατακτήσουμε μία συνήθεια να μπει στον αυτόματο πιλότο και μάλιστα ξαναλέω και θα επαναλάβω τα κριτήρια του αυτόματου πιλότου, δεν θα γίνει αντανακλαστική, θα γίνεται στο 80% των περιπτώσεων με κάποια μικρή ή προς μέτρια ενθάρρυνση. Γιατί λέω μικρή προς μέτρια? Γιατί όλες οι μέρες δεν είναι το ίδιο. Υπάρχει μία κούραση κάποιες μέρες, γι' αυτό και χρειαζόμαστε το σωστό mindset. Η διαφορά λοιπόν του να μπορέσει να κατακτηθεί μία συνήθεια σε σχέση του να μην μπορέσει να κατακτηθεί τελικά, είναι ο σωστός τρόπος σκέψης, το σωστό mindset, δηλαδή ο τρόπος που θα το δω, η οπτική με την οποία θα το δω. Με την οποία θα δω αυτή μου την ανάγκη, αυτή μου την επιθυμία και άρα την επιλογή μου κάθε μέρα να εφαρμόζω την πρακτική εξάσκησης της νέας συνήθειας που θέλω να αναπτύξω. Ο σωστός τρόπος λοιπόν έχει να κάνει με το να έχει νόημα η δραστηριότητα που πρόκειται να κάνω, να είναι σημαντική για εμένα, να είναι σημαντική και να αρχίζω μέσα μου να δημιουργώ αυτή την αίσθηση της χαράς, του ενθουσιασμού, του υψηλού νοήματος αυτής της δραστηριότητας που θέλω να αναπτύξω ως συνήθεια. Το λέω αυτό γιατί αυτό που έχουμε δει είναι ότι όταν στο μετεχμιακό εγκέφαλο, μετεχμιακός εγκέφαλος είναι ο συναισθηματικός μας εγκέφαλος. Όταν στο συναισθηματικό μας εγκέφαλο χτυπάει καμπανάκι κινδύνου, δηλαδή φοβάται, δηλαδή υπάρχει το συναίσθημα του φόβου, του άγχους, του στρες, γενικά είμαι σε μια φάση που είμαι φοβισμένη, φοβισμένος, αγχωμένη, αγχωμένος, στρεσαρισμένη, στρεσαρισμένος ή είμαι φοβισμένη, φοβισμένος γύρω από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα που θέλω να αναπτύξω σε συνήθεια, αγχωμένη, αγχωμένος, δηλαδή και μόνο που σκέφτομαι ότι θα πρέπει να το κάνω αυτό, παρότι εγώ θέλω το αποτέλεσμα, π.χ.
πάρτε το, την αλλαγή στη διατροφή, την αλλαγή στο κομμάτι της σωματικής δραστηριότητας. Θέλω το αποτέλεσμα που θα μου δώσει μια ισορροπημένη διατροφή, θέλω το αποτέλεσμα που θα μου δώσει η σωματική δραστηριότητα, αλλά και μόνο που σκέφτομαι ότι χρειάζεται να κάνω αυτές τις αλλαγές, αγχώνομαι, στρεσάρομαι, φοβάμαι. Αυτό λοιπόν χτυπάει καμπανάκι κινδύνου, χτυπάει κόκκινο στο μετεχνιακό εγκέφαλο, χτυπάει κόκκινο ο λιμβικός εγκέφαλος, ο συναισθηματικός εγκέφαλος, και αυτό σημαίνει, εμείς το λέμε εκεί πέρα εκείνη τη στιγμή, γίνεται μία τριβή. Υπάρχει ουσιαστικά αντίσταση. Όταν υπάρχει αντίσταση, δηλαδή μου κλείνει την πόρτα ο συναισθηματικός εγκέφαλος, λέει όχι. Όταν υπάρχει αντίσταση, άρα δεν υπάρχει αυτό που λέγαμε πριν, ο σωστός τρόπος οπτικής, ο σωστός τρόπος σκέψης γύρω από αυτή τη δραστηριότητα, σαμποτάρω τον εαυτό μου. Τι σημαίνει σαμποτάρω τον εαυτό μου? Χωρίς να το καταλαβαίνω, δημιουργώ αρνητικές εσωτερικές συνθήκες συναισθηματικού εγκεφάλου μέσα μου, που σημαίνει ότι αυτές οι συνθήκες, ο φόβος, το άγχος, το στρες, με εμποδίζουν από το να κάνω την εκκίνηση της δραστηριότητας την οποία θέλω να χτίσω ως συνήθεια. Από τη στιγμή που δεν κάνω εκκίνηση, όσο κι αν εγώ πριν έχω πει ότι θέλω να το κάνω γιατί θέλω να πετύχω τον τελικό στόχο, από τη στιγμή που δεν κάνω την εκκίνηση, δεν θα γίνει εξάσκηση αυτής της δραστηριότητας, και άρα ποτέ, αφού δεν θα γίνει εξάσκηση, δεν θα γίνει και συνήθεια. Γιατί όπως είπαμε, η συνήθεια είναι μία μαθημένη συμπεριφορά. Για να μάθω μία συμπεριφορά χρειάζεται να την εκτελέσω, εφαρμόσω, να κάνω εκκίνηση της πρακτικής της εξάσκησης, έτσι ώστε να γίνει μαθημένη συμπεριφορά, έτσι ώστε να γίνει συνήθεια. Αν λοιπόν χτυπάει κόκκινο συναισθηματικός μου εγκέφαλος, δεν κάνω καν την εκκίνηση. Οπότε όσο και αν πριν με τον αναλυτικό, λογικό, διανοητικό μου εγκέφαλο, όσο και αν πριν έχω αποφασίσει, προαποφασίσει ότι αυτό είναι που θα κάνω, δεν κάνω την εκκίνηση. Άρα, εδώ λέμε και ξαναλέμε, το έχουμε πει πολλές φορές, ότι η προαπόφαση παίζει κεντρικό ρόλο. Η προαπόφαση όμως συμπεριλαμβάνει το να βρεθώ σε ένα σωστό τρόπο σκέψης που να λέει πρέπει να βρω νόημα, χρειάζεται να έχει νόημα, υψηλό νόημα για μένα αυτή η δραστηριότητα, και άρα τι σημαίνει υψηλό νόημα, πώς με βοηθάει αυτή η προαπόφαση, αυτή η προετοιμασία μου για την εκκίνηση της συνήθειας. Με βοηθάει γιατί είμαι πιο χαλαρή, χαλαρός, πιο ενθουσιασμένη, ενθουσιασμένος, δηλαδή ουσιαστικά μαρινάρω αυτή μου την επιλογή, αυτή τη νέα μου δραστηριότητα που θέλω να χτίσω σε συνήθεια, τη μαρινάρω, την επενδύω με ένα όμορφο συναίσθημα. Αυτό προϋποθέτει ότι έχω αποφασίσει ότι αυτή η δραστηριότητα έχει νόημα για εμένα, άρα την επενδύω με ένα ωραίο συναίσθημα, έτσι ώστε όταν έρχεται η ώρα της εκκίνησης, είτε είναι το πρωί, είτε το μεσημέρι, είτε το απόγευμα αυτή η ώρα της εκκίνησης που έχω επιλέξει να βάζω σε εφαρμογή τη δραστηριότητα, να υπάρχει ήδη μια προαπόφαση όμορφου συναισθήματος και να επενθυμίζω στον εαυτό μου, και εδώ έρχεται αυτό που λέμε να ενθαρρύνω τον εαυτό μου, που έλεγα πριν ότι χρειαζόμαστε αυτή την ενθάρρυνση, χρειάζεται να ενθαρρύνω τον εαυτό μου υπενθυμίζοντάς μου το γιατί το κάνω, για ποιον λόγο έχει υψηλό νόημα για εμένα αυτή η δραστηριότητα. Και άρα για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή βάζω τον εαυτό μου στη λογική να κάνω κάτι που με δυσκολεύει. Γιατί το να μπω στη διαδικασία να κάνω μία νέα επιλογή την οποία δεν έχω συνηθίσει είναι κάτι δύσκολο. Λοιπόν πρέπει να έχει υψηλό νόημα για μένα για να μπω, ακόμα και για να μπω σε αυτή την δύσκολη δραστηριότητα. Άρα, για να το μαζέψουμε τώρα όλο μαζί, για να έχετε να πάρετε κάτι από σήμερα. Χρειάζεται να βρεθείτε σε νοερή απεικόνηση. Εγώ προτιμώ την νοερή απεικόνηση, γιατί με τα μάτια της φαντασίας μας είναι πολύ πιο εύκολο να δούμε την επιλογή που θέλουμε να κάνουμε με περισσότερο συναίσθημα. Μπορούμε να βρεθούμε, να μπούμε, να χυθούμε, να ξεχυθούμε μέσα στην νοερή απεικόνηση για να νιώσουμε την ομορφιά της δραστηριότητας που πρόκειται να κάνουμε και να νιώσουμε και την ομορφιά του τελικού στόχου. Αν λοιπόν μπω σε νοερή απεικόνηση και νιώσω την ομορφιά και τον ενθουσιασμό της δραστηριότητας και του τελικού στόχου, είναι σαν να
βάζω μέσα μου, σαν να πλέκω μέσα μου, σαν να υφαίνω μέσα μου, σαν να υφαίνω ένα καινούριο συνέστημα, σαν να υφαίνω ένα καινούριο mindset, υφαίνω ένα καινούριο τρόπο σκέψης. Ήδη αυτός είναι ένας προγραμματισμός μου για το τι πρόκειται να κάνω σε σχέση με αυτή τη δραστηριότητα. Οπότε επιλέγω έναν σωστό τρόπο σκέψης, ενθαρρυντικό, με μπόλικο συνέστημα ενθουσιασμού και νοήματος. Δεν θέλω να το ξεχνάμε αυτό. Δεν είναι ο διανοητικός εγκέφαλος που βάζει απλά τα πράγματα σε μία οργάνωση και σε ένα προγραμματισμό. Χρειαζόμαστε και το συνέστημα του για ποιο λόγο το κάνω. Άρα, οργανώνω στο μυαλό μου τη δραστηριότητα, ναι, την πλανάρω, την οργανώνω, συγκεντρώνω τον εγκέφαλό μου σε αυτό που θέλω να κάνω, στο θέλημά μου το πραγματικό, το επενδύω με συνέστημα και επιλέγω ποια θα είναι η μέρα, η ώρα που θα κάνω την εκκίνηση της δραστηριότητας. Είναι πολύ σημαντικό ακόμα και το κομμάτι της επιλογής της ώρας, γιατί το πρωί έχουμε πολύ περισσότερη ενέργεια και δυνατότητα δημιουργίας νέων συνηθιών. Το απόγευμα, τις απογευματινές ώρες είναι περισσότερο για να κάνουμε εξάσκηση συνήθειες που ήδη έχουμε βάλει σε εκκίνηση και μας είναι λίγο πιο εύκολες. Τις βραδινές ώρες, από την άλλη, δεν είναι ώρες για να μπουν σε εφαρμογή νέες συνήθειες που απαιτούν δράση και ενέργεια. Οι βραδινές ώρες είναι για ανάπλαση και αποθεραπεία, για να βρεθούμε σε μετάβαση, να πάρουμε δηλαδή χρόνο, ευχάριστο, χαλαρό, καταπραϊντικό, ανακουφιστικό χρόνο για τον εαυτό μας, για να μπορέσουμε να μπούμε σε ύπνο, γιατί ο ύπνος είναι μια πολύ όμορφη στιγμή. Πολλές στιγμές η μία μετά την άλλη, πολλές ώρες. Είναι με πολύ ωραία φάση, ένα ωραίο στάδιο ανάπλασης και αποθεραπείας. Η μόνη συνήθεια που εκεί είναι απαραίτητο να εγκαθιδρυθεί αν κάποιος δεν την έχει, είναι αυτό, το να έχει ένα καλό μεταβατικό στάδιο για τον ύπνο. Δηλαδή η προσοχή μας στο κομμάτι του να χτίσω συνήθειες, το βράδυ η προσοχή μας θέλω να είναι στραμμένη στο πώς θα έχω μία καλή μετάβαση για τον ύπνο. Καλή μετάβαση στον ύπνο μου. Τώρα, συνήθειες του τύπου, τι να πούμε, εκείνη την ώρα να κάνω εκκίνηση δραστηριότητας προς χτίσιμο συνήθειας να πηγαίνω στο γυμναστήριο στις 10 η ώρα το βράδυ, λάθος. Εκείνη την ώρα να κάνω επιλογή του να αλλάξω τη διατροφή μου, ενώ το προηγούμενο χρονικό διάστημα η διατροφή μου έχει βρεθεί σε ανισορροπία, αυτή η επιλογή πρέπει να γίνει πρωινή ώρα. Πρωινή ώρα με την έννοια ότι έχω ενέργεια, έχω ζωτικότητα, ο εγκέφαλός μου είναι διαυγής, καθαρός. Γιατί είναι διαυγής και καθαρός? Γιατί είχα έναν καλό ύπνο. Άρα το βράδυ μας πρέπει να είναι μία φάση, ένα στάδιο, το οποίο θα το περιχαρακώνουμε. Και όταν λέω περιχαρακώνουμε, ενώ θα το προστατεύουμε. Θα το προστατεύουμε για να μπορούμε να έχουμε μέσα σε αυτές τις ώρες ύπνου ανάπλαση και αποθεραπεία, για να μπορούμε το πρωί να κάνουμε την εκκίνηση των όποιων δραστηριοτήτων επιθυμούμε, των όποιων συνηθειών θέλουμε να χτίσουμε. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν στο χτίσιμο των συνηθειών να έχουμε στο μυαλό μας όλες αυτές τις διαδικασίες, τον τρόπο που λειτουργεί ο εγκεφαλός μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι για να μπορέσουμε να χτίσουμε κάτι στη ζωή μας, χρειάζεται να πάρουμε τον εγκέφαλό μας μαζί μας, δηλαδή να συμμαχήσουμε μαζί του. Είναι συνέχεια μαζί μας, αλλά χρειάζεται να συμμαχήσουμε μαζί του. Δεν μπορεί να του αντιστεκόμαστε, να λέμε όχι, εγώ δεν θέλω να τα ακούσω όλα αυτά, εγώ θέλω απλά να δημιουργήσω μία καινούργια συνήθεια. Ναι, αλλά ο εγκέφαλός μας δουλεύει έτσι. Όχι, εγώ θέλω να δουλεύει αλλιώς. Θέλω να το κάνουμε αλλιώς. Δεν με εξυπηρετεί έτσι όπως δουλεύει. Πες μου κάτι άλλο για το πώς θα χτίσω μια συνήθεια. Μα πες μου το μαγικό κόλπο. Έχω ένα συγκεκριμένο εγκέφαλο. Έχουμε ένα συγκεκριμένο εγκέφαλο. Θα χρειαστεί να τον μάθουμε, να τον γνωρίσουμε λίγο καλύτερα και να συμμαχήσουμε, να πάμε μαζί του. Το ξέρω ότι δεν είναι εύκολο να αποδεχτούμε, θα πω εγώ εδώ τώρα με τον ανώριμο μας εγκέφαλο, ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Τα μικρά παιδάκια δυσκολεύονται πράγματι να πιστέψουν ότι για να πετύχουμε κάτι
θα βρεθούμε σε μια δύσκολη κατάσταση, θα χρειαστεί δηλαδή να βάλουμε προσπάθεια και δράση. Αυτό εννοώ όταν λέω ανώριμος εγκέφαλος, ο παιδικός εγκέφαλος. Ο ανώριμος παιδικός εγκέφαλος δυσκολεύεται. Τώρα σκεφτείτε, αν εσείς θεωρείτε ότι τα πράγματα είναι εύκολα ή πρέπει να είναι εύκολα και ότι πες μου κάτι εύκολο και αν δεν έχετε ήδη καταλάβει ότι είναι δύσκολο να γίνουν κάποια πράγματα και η μόνη διαφορά που προσπαθούμε εμείς εδώ να δημιουργήσουμε σε σχέση με το απλά όλα είναι δύσκολα είναι να τα κάνουμε λίγο πιο εύκολα, μαρινάροντάς τα με μια διαφορετική οπτική. Έτσι ώστε να μας είναι λίγο πιο στρωτός ο δρόμος. Και πάλι όμως αυτός ο δρόμος θα έχει δυσκολίες. Τώρα, αν εσείς ανήκετε στην κατηγορία των ανθρώπων που θέλουν όλα να είναι εύκολα και πηδάνε από τη μία δραστηριότητα στην άλλη, από τον ένα γκουρού στον άλλον, από τον ένα θεραπευτή στον άλλον, από τον ένα δάσκαλο στον άλλον, το ένα site στο άλλο, από ένα βιβλίο στο άλλο, για να βρούνε τη μαγική λύση και το εύκολο, τότε απλά έχετε κυρίαρχο ανώριμο εγκέφαλο. Είστε ακόμα σε μια παιδική φάση. Η ενηλικίωση λέει, είναι δύσκολο, αλλά θέλω να το κάνω και θα βρω τρόπο. Όχι, φαίνεται δύσκολο, θέλω να το κάνω, πρέπει να βρω έναν εύκολο τρόπο να το κάνω. Είναι δύσκολο, θέλω να το κάνω, θα βρω τρόπο να το κάνω. Δύσκολο, ξεδύσκολο, εγώ θα βρω τρόπο. Αυτή είναι η ενηλικίωση. Αναλαμβάνω ευθύνη. Φυσικά το αναλαμβάνω ευθύνη και πετυχαίνω κάτι σημαίνει ότι εξασκούμε για να δυναμώσω τον εαυτό μου. Γιατί αν δυναμώσω τον εαυτό μου, πράγματι, όχι απλά θα βρω τρόπο, αλλά θα τον καταφέρω κιόλας. Θα τον καταφέρω το στόχο μου. Στο 100% ήδη μιλήσαμε σήμερα για κάποια ποσοστά, όπως το ποσοστό το 80%, η επίτευξη ενός στόχου δεν είναι πετυχημένη. Στο 100%, δηλαδή αυτό να είναι η επιτυχία και το 80 είναι επιτυχία και το 70 είναι επιτυχία. Το 40%, okay, έχουμε δουλίτσα ακόμα. Σίγουρα όμως είναι ένα επίπεδο επίτευξης και το 40%. Ας βουτήξουμε λοιπόν στα δύσκολά μας, στα ανώριμά μας κομμάτια, ας παραδεχτούμε ότι υπάρχουν και αυτά, ας δουλέψουμε με αυτά έτσι ώστε να τα φέρουμε σε ενηλικίωση, ουσιαστικά ας αναλάβουμε την ευθύνη του εαυτού μας για να πετύχουμε τους στόχους μας. Αγκαλιάζουμε και τα ανώριμα μας κομμάτια και τα κομμάτια μας που δεν μας αρέσουν και τα κομμάτια μας που μας δυσκολεύουν, τα αγκαλιάζουμε, τα ενδυναμώνουμε, τα μαθαίνουμε καινούργια πράγματα, τα εκπαιδεύουμε έτσι ώστε να ενηλικιωθούν, παύλα, ενηλικιωθούμε. Όπως λέμε λοιπόν πάντοτε εδώ, αγκαλιάζω τα σκοτάδια μου για να αναδυθώ στο φως. Αγκαλιάζω τα σκοτάδια μου, δηλαδή όλα τα σκοτεινά μου κομμάτια, αυτά που δεν μ' αρέσουν, αυτά που είναι ανώριμα όπως είπα πριν, για να αναδυθούμε στο φως, δηλαδή για να πετύχουμε τους στόχους μας. Δηλαδή για να πετύχουμε πράγματα τα οποία θα κάνουν τη ζωή μας πιο φωτεινή, πιο λαμπερή, πιο ανακουφιστική, καταπραϊντική, με την έννοια ότι στην καθημερινότητά μου θα αντιμετωπίζω περισσότερες ευκολίες από δυσκολίες. Πάντοτε όμως οι δυσκολίες θα υπάρχουν. Ο στόχος μας είναι να γίνονται όσο το δυνατόν λιγότερες, αλλά πάντοτε θα υπάρχουν. Αγκαλιάζουμε λοιπόν τα σκοτάδια μας για να αναδυθούμε στο φως.